Ουσιαστικοί λόγοι με απότερη επιδίωξη την καλύτερη λειτουργία μιας πλέον αυτόνομης ΔΕΙΑΚ οδήγησαν στην εισήγηση του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αχιλέα Μάζη για διάσπαση της ΔΕΙΑΔΚ. Ειδικότερα, η Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας με τη σημερινή μορφή της έχει προθεσμία ύπαρξης μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2024, οπότε θα έπρεπε εγκαίρως να αποφασιστεί η παράταση ή μη της λειτουργίας της. Με την αποχώρηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την Διαδημοτική, χάναμε και το απόλυτο όπλο που τη δικαιολογούσε. Που ήταν ποιο? Αυτή η Διαδημοτική που εξέφραζε τρεις Δήμους είχε τη δυνατότητα να καταθέτει προτάσεις, να έχει πολιτικές για το νερό και την αποχέτευση ενιαίες. Αφού ήταν ενιαία Διαδημοτική επιχείρηση, μιλάγαμε για όλο το νησί. Μετά την αποχώρηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει τη δική του επιχείρηση, το δικό του Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να θέλει νερό από το γαλάζιο μάτι, εμείς μπορούμε να θέλουμε νερό από τα φράγματα, οι νότιοι μπορούν να θέλουν από το απέναντι όχθη. Οπότε και αυτός ο λόγος που είχαμε μία συνοχή και μία έκφραση κοινή και προς τα Υπουργεία και προς την κοινωνία έπαψε να υπάρχει. Τρίτος λόγος, ουσιαστικός και σοβαρός. Πρέπει να πούμε την αλήθεια για τη ΔΕΙΑΚ. Τι συμβαίνει? Έχουμε σήμερα 103 εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι 55 είναι εργατοτεχνίτες, υπέργυροι, σε μια κατάσταση δύσκολη να αποδώσουν λόγω της ηλικίας τους. Άρα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με νέες προσλήψεις, με νέο οργανισμό εσωτερικές υπηρεσίες και κάθε Δήμο να κάνει τα κουμάντα του. Σήμερα λοιπόν οι κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑ δεν μπορεί να παρέχουν καμία βοήθεια λόγω του λιγοστού προσωπικού που έχουμε στη Νότια Κέρκυρα. Ένας άλλος λόγος, επίσης ουσιαστικός φυσικά, είναι η ανταποδοτικότητα που έχει η ΔΕΙΑ Κεντρικής Κέρκυρας. Δηλαδή, η ΔΕΙΑ Κεντρικής Κέρκυρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας είναι πλήρως ανταποδοτική και χωρίς καμία αύξηση στο τιμολόγιο καλύπτουμε όλες τις ανάγκες μας. Μη σας φανεί περίεργο. Σας λέω ότι το πρώτο οκτάμινο του 2024 η επιχείρηση ΔΕΙΑΚ, δηλαδή αν ήταν ΔΕΙΑΚ, θα είχε εισπράξει 6 εκατομμύρια. Οι δημότες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας πλήρωσαν 6 εκατομμύρια. Από τα 6 εκατομμύρια, αν πληρώναμε τη ΔΕΗ και παίρναμε έκπτωση συνέπειας, δηλαδή εγκαίρως να την πληρώνουμε, θα καταβάλαμε 2 εκατομμύρια. Και 1,5-1,600 που είναι η μισθοδοσία, 3,600. Είχαμε και 2-2,5 εκατομμύρια για κάλυψη άλλων αναγκών. Ποιες ανάγκες, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, τα έργα μας.